ξεκινήσετε η ψυχή εκείνη εκ του γένους αυτής, ότι τη διαθήκη μου διέσχερες. Και τον προσφέρω όλων καθαρά τα άλλα, του Θεού, του πρώην.
Και το Παναγίο και αγαθό
Χριστός. Αγαπητοί αδελφοί και συγγενείς, από απόψε μπαίνουμε σε καινούριο χρόνο. Η Εκκλησία μας τόσο όμορφα έχει όλα προχωρήσει, ώστε να είναι ωφέλιμα και να προφέρουμε τα προσέχεια. Γι' αυτό και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου σημαδεύει, θα έλεγα, τον καινούριο χρόνο, αφού την 1η Ιανουαρίου κάθε καινούριο χρόνο γιορτάζουμε την μνήμη. Δεν θα σας κουράσω, όμως θα ήθελα να δώσω δύο μηνύματα πολύ σύντομα που βγαίνουν από τη ζωή του Αγίου μας, για να τα έχουμε υπόψη μας καθ' όλη τη διάρκεια. Και θα πρέπει να θεωρούμε διδάσκαλό μας τον Μέγα Βασίλειο. Είναι ιδανικός παιδαγωγός. Γι' αυτό και η πολιτεία τον έχει καθιερώσει ως προστάτη των τεχνών και των γραμμάτων. Δεν ξέρουμε βέβαια πού θα καταντήσουμε και μπορεί και αυτή την εορτή να την εξαλείψουν κάτι. Όμως το γεννημένο, όπως λένε και οι φιλόλογοι, είναι η προστάτη της παιδείας, οι τρεις ιεράρχοι και μεταξύ των κυριών ο Άγιος Βασίλειος. Ποιο είναι το πρώτο μήνυμα? Οφείλει πολλά εις το οικογενειακό του περιβάλλον. Υπέρπολεται την οικογένειά του. Ο πατέρας του μάρτυρας, η μητέρα του Αγία, η αδελφή του η Ματρίνα, σαν δεύτερη μάνα στέκεται κοντά του και τον τροφοδοτεί πνευματικά και τον στηρίζει και τον κρατάει σχεδόν από το χέρι, γιατί ήταν λίγο μεγαλύτερη του και θεωρεί ότι πολλά του έδωσε καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας και της εφηβικής. Τι ήθελε η Ματρίνα και κάθε τόσο που έλεγε και λιγάκι τον επίεσε? Να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός, γιατί είχε την διάθεση, αγαπούσε την Ορθοδοξία, αλλά δεν είχε βαπτιστεί ακόμα. Και όχι βέβαια κατά τρόπο πρωτότυπο, τότε εβαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία οι άνθρωποι. Από τον 5ο και μετά Χριστόν αιώνα επεκράτησε μόνιμη ο βαπτισμός, για λόγους που δεν είναι παρόντος, αν και τους γνωρίζετε αυτούς τους λόγους σαν χριστιανή χρήση. Επέμενε λοιπόν η Ματρίνα, αλλά εκείνος έβλεπε τον εαυτό του ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος. Και σαν απάντηση στην επιμονή της, της έλεγε: «Θέλω, εάν ανήκω εις τον Χριστόν, να ανήκω εξ ολοκλήρου σε αυτό. Μέχρι τώρα έχω επαμφωτερίζουσα θέση απέναντι της θρησκείας και της Εκκλησίας». Εκείνη τότε δεν τον ενοχλούσε στη συνέχεια, αφού μια τέτοια μυστική και αξιοθαύμαστη απάντηση της έδωσε. Αλλά τότε μίλησε στον Θεό για αυτό. Μία ωραία διδασκαλία είναι αυτή για τους γονείς. Αγαπητοί γονείς, όσοι μεγαλώνετε παιδιά, αν τους μιλάτε και δεν σας ακούνε, μιλήστε στον Θεό και θα σας ακούσει εκείνος. Αυτό έλεγε και ο Άγιος των ημερών μας, ο Άγιος Παΐσιος. Παρακαλέστε τα παιδιά σας, μην τα εξοργίζετε και είμαι βέβαιος ότι θα σας ακούσω. Αλλά εάν παρεμπίδα δεν σας ακούσω, μιλήστε στον Θεό για τα παιδιά σας και θα γίνει το θαύμα. Μην δυσμονούμε ένα άλλο άνταπτο παιδί που κατέληξε να γίνει ένας μεγάλος, όχι απλώς φιλόσοφος, αλλά Άγιος της Εκκλησίας μας Ιεράρχης, ο Άγιος Αυγουστίνος. Έτσι και εκείνος, παρότι η μητέρα δεν τον παρακαλούσε να γυρίσει πίσω από τον δρόμο της αμαρτίας, να μετανοήσει, να ζητήσει το έλεος του Θεού, εκείνος δεν την άκουγε. Ώσπου μια μέρα, εκεί που καθότανε στον κήπο του σπιτιού του, άκουσε από μια τριανταφυλιά μια φωνή που του έλεγε: «Τώρα λέγε στα λατινικά, δηλαδή πάρε και διάβασε. Κοίταξε δεξιά-αριστερά, δεν είδε άνθρωπο». Εντόπισε όμως ότι η φωνή έβγαινε από εκεί την τριανταφυλιά και πήγε κοντά και τι είδε εκεί? Ένα βιβλίο ανοιχτό.
ήταν η Αγία Γραφή, την οποία συχνά πυκνά μελετούσε η μητέρα μου, η Αγία Μόνικα. Με πολύ ενδιαφέρον και περιέργεια έριξε μια ματιά να είναι ποια ήταν η σελίδα η ανοιχτή μπροστά του, ποιο ήταν το κείμενο, και διάβασε ένα κομμάτι από τις προσβολέψεις της πολύ του Αποστόλου Παύλου που λέει «Η νύξ προέκοψε η δε ημέρα ήγηκε, αποθόμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός». Τι ήρθε η μέρα, είναι ο Χριστός μας που είναι φως, πρέπει να εγκαταλείψουμε την προ-Χριστού ζωή μας, να αφήσουμε το κακό και την αμαρτία και να λουστούμε στο φως του Ευαγγελίου και δια της μετανοίας να φτάσουμε στην αγκαλιά του. Έτσι λοιπόν έκανε και η Μαρίνα, με αποτέλεσμα όταν ο Άγιος Βασίλειος, ο Βασίλειος τότε νεαρός, πήρε την ηρωική απόφαση να ανήκει εξ ολοκλήρου εις τον Θεό και βαπτίστηκε και ενηρώθηκε και απελούστη και εχαριτώθηκε από το Άγιο Πνεύμα, με αποτέλεσμα να γίνει αυτός τον οποίο γνωρίζουμε, όσο είναι δυνατόν να γνωρίσουμε. Ήταν όχι απλώς επιστήμον, αλλά πανεπιστήμον. 7 ειδικότητες είχε σπουδάσει. Φιλοσοφία, φιλολογία, θεολογία, χημεία, ιατρική και άλλες 7 επιστήμες. Εάν διαβάσει κανείς τις ομιλίες που έχει κάνει στην Εξαήμερο, έτσι ονομάζονται αυτές, έτσι χαρακτηρίζονται, ομιλίες στην Εξαήμερο, και για να διευκολύνω λιγάκι όλους σας, η Εξαήμερος είναι οι σελίδες και τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στη δημιουργία του κόσμου σε 6 μέρες. Γιατί κάθε μέρα έχει ομιλία ο Άγιος. Είναι τόσο βαθιστόχαστες οι ομιλίες που εκπλήσονται σήμερα και οι ίδιοι επιστήμονες, που σήμερα η επιστήμη έχει πάρα πολύ εξειδικευτεί. Αυτό είναι το ένα μήνυμα. Εάν ανήκουμε στον Θεό, να ανήκουμε εξ ολοκλήρου και να μην έχουμε μία επαμφωτερήσουσα στάση. Λίγο με τον Θεό, λίγο με τον κόσμο, λίγο με την αμαρτία, όχι αδελφοί μου. Εξ ολοκλήρου θα ανήκουμε στον Θεό. Και αν κάποτε παραπατάμε, ένας είναι ο λιτρωτής μας. Σε εκείνον θα ξαναπάμε. Διότι εκείνος είναι πατέρας μας και μας αγαπάει και με ανοιχτή την αγκαλιά περιμένει όπως ο πατήρ των άσωτων ιών. Και το δεύτερο. Έλεγε γι' αυτόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος του Μεγάλου Βασιλείου ο λόγος οικούρετος βροντί. Γιατί ο βίος του έλαβε σαν αστραπή. Υπάρχει ολόκληρο σύνθημα και μήνυμα από τούτα τα λόγια του μεγάλου θεολόγου Γρηγορίου και τα λέει αυτά για τον Άγιο Βασίλειο. Τι δηλαδή λέει, ότι ό,τι έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, υπούεδο ευχαρίστως. Κάποτε πίεσαν οι άνθρωποι να τον ακούσουν, διότι είχαν βεβαιωθεί ότι ο λόγος του ήταν ωφέλιμος. Και γιατί ήθελαν να εφαρμόσουν αυτά που έλεγαν, διότι ο λόγος του είχε βαρύτητα, είχε σοβαρότητα, ήταν η εξαρτήρωση του εσωτερικού του κόσμου της αρετής του. Πόσο πρέπει να προσέξουμε και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα σήμερα, στην ενορία, παραδείγματος χάρη, για να ερωτήσει ο ιερέας γιατί δεν πάνε καλά, μήπως έχει φταίξει ο ίδιος, μήπως είναι πολύ ωραίος στο κήρυγμα, αλλά η ζωή μου είναι τελείως διαφορετική. Οπότε ο λόγος συγκινεί, αλλά το παράδειγμα δημιουργεί την επιθυμία της εφαρμογής των λόγων. Για να είναι ο πατέρας και η μάνα μας στο σπίτι, γιατί έχουν παιδιά επαναστατημένα, γιατί η ζωή τους είναι παραβατική, μήπως άλλοι είναι όταν τα διδάσκουν οι γονείς και άλλοι είναι όταν συμπεριφέρονται στο σπίτι ή κάπου αλλού και τους παίρνει ήδη ο πατέρας. Είναι δυνατόν να μιλάει ένας πατέρας για την ηθική και ο ίδιος να ζει την ποιή ζωή. Μοιάζει σαν εκείνον τον κτηνοτρόφο που ήθελε και έλεγε
λαχτάνι τυρί, χασέ, άσπρο δηλαδή, να είναι λαχτανιστό. Και ταυτόχρονα βούταγε τα χέρια που ήταν γεμάτα από τζούνες μέσα εις το λάδι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, λέει και ο ποιητής. Δεν μπορείς να συμβιβάσεις τα σκοτάδια με τα φώτα. Και γι' αυτό θα προτιμήσεις ή τα δεύτερα ή τα πρώτα. Ένας είναι ο Κύριος. Δεν μπορεί να έχουμε κι άλλους Κυρίους. Μία είναι η αλήθεια. Η αλήθεια πηγάζει από τον χώρο της Εκκλησίας, από το Ιερό Ευαγγέλιο και είναι επιβεβαιωμένη δια πολλών σημείων κατά τη διάρκεια των 20 αιώνων από τότε που ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο. Αδελφοί μου, ας προσέξουμε και αυτό το μήνυμα το οποίο δίνει σε όλους μας ο Άγιος Γρηγόριος και από τον διασμό του Μεγάλου Βασιλείου. Αν θέλουμε να ακούγεται ο λόγος μας, πρέπει να λάβει η ζωή μας. Και όταν λάβει η ζωή μας, θα έχουμε καρποφορία σε αυτά που λέμε και σε αυτά που επιθυμούμε. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Άγιος Βασιλείος να είναι βοηθός μας, να είναι υποστηρικτής σε κάθε βήμα της ζωής μας, ιδίως όταν χρονίζονται τα θέματα μας, και να είναι ο εμπνευστής μας για κάθε καλό, για κάθε ωραίο, για κάθε πνευματικό. Εύχομαι, για να μην δευτερολογήσω, αν και δεν θα το αποφύγω στην πίτα, εύχομαι ο νέος χρόνος που έρχεται να είναι πλούσια ευλογημένος από τον Θεό, να είναι καλύτερος από κάθε προηγούμενο και από τούτον φέρνει απόψη, γιατί πολλά κακά συσσόρευσε αυτός στην ζωή της χώρας μας. Εύχομαι να μας δώσει σύνεση ο Θεός και φωτισμό για να ξέρουμε πού πατάμε και να βλέπουμε για να μην παραπατάμε. Ο Θεός μαζί σας και καλή
Θεόσου διερήμου, και εξ αυτών πενεπισκυλίους άνδρος ο Τάσος, αυτός ευλόγησον την υπήτατα αυτή, ότι σύγειο ο Κύπρο αγαθών, και τροφοδότηση μόνο και σε ειδούμε στους αιώνας των αιών. Δόξα Σύ ο Θεός, η επίσημο δόξα Σύ, ο έμπριο χώρι πέρασα και πέρι την έκλαδες άνδρος και την ειδών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της των Αδράμων, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, δυνάμων επί την ύμη και ζωμίου σταυρού, προστασίες των τιμίων των Αγίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εντός προχθήν προδρόμου και προδισκριάν, των Αγίων δόξων και πανευθυνών προσκόπων,
Χριστού μας, το δεύτερο της Παναγιάς μας, το τρίτο του Αγίου Βασιλείου, στον λαό του οποίου βρισκόμαστε. Και θα βγάλουμε και ένα κομμάτι ακόμη για την Οστάτη και τον Υιούχο μας, Άγιο Νίκολα του Πεταμένου. Βλέπετε όσες φορές και τον λόγο, είμαι στον Εσπερινό, στην Απόλυση πάντοτε, νημονεύω τον Άγιο Νίκολα. Διότι έτσι πρέπει και κατά κάποιον τρόπο τον αναγκάζουμε και εκείνον να μνημονεύει και εμάς και να είναι βοηθός μας σε κάθε μία από την αρχή μας. Το άλλο κομμάτι. Τώρα θα το κόψουμε διαφορετικά. Κάθε χρόνο δίναμε σε έναν ιερέα ως εκπρόσωπο και των υπολείπων. Τώρα θα δώσουμε στις τέσσερις συλλογίες. Πρώτα στην καθολογία της Ευαγγελίστικης. Μετά στην ενορία του Αγίου Νίκονος. Είναι και η κυρία Γερμανική, το κουφάριο είναι από τα Βρεσβήνια. Το άλλο του Αγίου Νικολάου. Και το λέω αυτό διότι είναι παλαιότερη η ιερέα του Αγίου Νικολάου από τον Αγίου Σπυρίδη. Το κουφάριο είναι από τα Βρεσβήνια.
υπομονή και το άλλο έχει τον νεογονάτη να μιλά. Και κάθε χρόνο που έχει μιλά, κάνουμε μαγική ρηγό, κάνουμε αρτοκρασία και όλα τα έψοδα και το σχολισμό που έχει αναλάβει η οικογένεια της κοινωνίας της Παλαισσανδρίας. Τα μέσα της ενημερώσεις. Επομένως, είναι το δικαιώμα. Thank you.